Ο μαθητή γυμνασίου στο Βόλο κάλεσε το πρωί τη Δευτέρα για ενισχύσει εξωσχολικού και ξυλοκόπησαν άγρια δύο μαθητέ με αποτέλεσμα να του στείλουν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν μαθητή γυμνασίου σε ένα από τα διαλύματα μεταξύ των μαθημάτων παραβίασε τι καθορισμένε ζώνε στο προάβλιο του σχολείου και πέρασε στη ζώνη για τα παιδιά του Λυκείου. Μαθητή του Λυκείου που τον είδε, του ζήτησε να απομακρυνθεί και ενημέρωσε τον υποδιευθυντή κίνηση που πυροδότησε το σκηνικό ένταση. Κατά τι ίδιε πληροφορίε, ο μαθητή γυμνασίου φέρεται να ειδοποιήσει δύο εξωσχολικού φίλου του, οι οποίοι πήγαν στο σχολείο και κατάφεραν να μπουν στο προάβλιο για να ζητήσουν εξηγήσει από το μαθητή Λυκείου που κάρφωσε το φίλο του. Οι εξωσχολικοί χτύπησαν τον μαθητή του Λυκείου στο κεφάλι, ενώ στο μάτι χτυπήθηκε και ένα ακόμη μαθητή που προσπάθησε να του απομακρύνει. Στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά των δύο μαθητών στο νοσοκομείο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο προϊστάμενο τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο Κράτη Αβελίδη, ο οποίο ζήτησε από του διευθυντέ των δύο συστεγαζόμενων σχολείων να κινηθούν νομικά κατά παντό υπευθύνου, ενώ διέταξε και τη διενέργεια προκαταρκτική εξέταση για τυχόν παραλήψει. Όπω δήλωσε ο Σοκράτη Αβελίδη, έχουν κινηθεί όλε οι προβλεπόμενε διαδικασίε για τη διερεύνηση του περιστατικού ενώ έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδεία. Ήδη κατέθεσαν στην αστυνομία οι διευθυντέ των σχολείων ενώ θα κληθούν και οι γονείς των μαθητών που τραυματίστηκαν.